Καλησπέρα. Είσαι ο Άγγελος ο Ρούσος. Είμαι ο Άγγελος ο Ρούσος. Που... Είσαι οπεραστικός. Είμαι οπεραστικός από το 2017 που πρώτο ξεκίνησαν οι παραστάσεις του Ένα Βήμα τη Φορά, The Musical. Και σας καλωσορίζω, πέρα την πρωτοβουλία, να σας καλωσορίσω στο θέατρό μας εδώ στο Radio City, στη Θεσσαλονίκη, στο Φάλιρο. Να πούμε ότι από διάφορες υποχρεώσεις η Μαρία Στεφάνου δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Ακριβώς, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν την παράσταση, πριν την πρεμιέρα μας, 3 Δεκεμβρίου, στις 12.30 το πρωί, εδώ στο Radio City. Είναι η πρεμιέρα που θα γίνει για τον κόσμο, για το κοινό, γιατί μετά κλείνει και είναι μόνο για σχολεία. Όχι. Και ξανανοίγει στις 7 του μηνός Ιανουαρίου, ναι. Το Αγιανιού, για την τελευταία, για τον κόσμο παράσταση, γιατί συνεχίζει για σχολεία μετά. Φέτος για 7η χρονιά συνεχίζουμε, έτσι να πούμε ότι... Εγώ να σου πω ότι το είδα το 17 στο Μη 2, το μικρό Μέγαρο Μουσικής που είχε παιχτεί. Ναι, ναι. Από τότε. Από τότε λοιπόν συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εγώ συνεχίζω να είμαι ακόμα περαστικός. Βέβαια να πω ότι φέτος είπα να αφήσω λίγο χώρο να πάρει το ρόλο και ένας ακόμα να δεχτεί αυτή τη χαρά, τον Κώστα το Μελίδη. Εγώ θα είμαι κυρίως Κυριακές για το κοινό, όσες ανοίξουν. Έχουμε σίγουρα 3 Δεκεμβρίου τώρα στην πρεμιέρα και μετά 7 Ιανουαρίου ξανά για το κοινό, Κυριακές. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες Κυριακές, ίσως μία φορά το μήνα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να είναι συντονισμένος. Σωστό. Θα υπάρχει ενημέρωση προφανώς από όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που ενημερώνουν τον κόσμο. Και στο θέατρο και στα μέσα, στο Facebook, Instagram. Σωστά. Έχετε και πολύ οργανωμένο, πώς να το πούμε, τα μίντια σας είναι υπερβολικά οργανωμένα. Μαρία Στεφάνου. Ναι. Μαρία Στεφάνου. Για πες μας λιγάκι για το Ένα Βήμα τη Φορά που είναι musical όπως είπαμε. Είναι musical που αφορά και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, έτσι, και το λέμε και το εννοούμε αυτό. Είναι ένα musical που αφορά όλες τις ηλικίες, το λέμε και το εννοούμε, γι' αυτό και όταν ξεκίνησε στο Μέγαρο, ξεκινήσαμε για το κοινό, για μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά επειδή το είδαν εκπαιδευτικοί, μας πρότειναν, μας παρακάλεσαν σχεδόν να το πάμε σε πρωινές παραστάσεις για σχόλια. Και γι' αυτό και κάνουμε όλο το Δεκέμβριο, όλο τον Ιανουάριο και μέχρι την Άνοιξη θα παίζουμε για σχολεία. Οπότε όποιος εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει και αυτός μαζί μας. Να πούμε επίσης ότι είναι εγκεκριμένο ότι έχει περάσει, το έχουν δει ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, εξειδικευμένα άτομα που δίνουν εγκρίσεις για τέτοιες παραστάσεις. Που νομίζω ότι όποιος ήρθε και όποιος θα έρθει να μας δει, νομίζω θα καταλάβει από μόνος του ότι πραγματικά είναι ένα έργο που πρέπει να το δούνε όλοι. Γιατί μας φέρνει σε σύνδεση με τον πραγματικό, τον εσωτερικό μας εαυτό, με τα εσωτερικά μας τα θέλω, μας θυμίζει πράγματα που θέλαμε, μας κάνει να πάρουμε την ευθύνη μας, ευθύνη, μεγάλη σημασία. Αλληλοβοήθεια, αλληλοσυμπλήρωμα, είναι πολλά που δίνει. Αν θες δείξε και το βιβλίο που έχει βγει από αυτή, μάλλον το βιβλίο γράφτηκε πρώτο. Ακριβώς. Και Ένα Βήμα τη Φορά και μετά πέρασε στο χώρο του musical. Η Μαρία Στεφάνου έχει γράψει πρώτα αυτό το βιβλίο, έτσι, και μετά το έκανε σε θεατρικό και το πήγε σε musical. Έχει κάνει κείμενο, σκηνοθεσία, χορογραφίες, μουσική σύνθεση, στίχους, παραγωγή φέτος. Τα πάντα όλα. Είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο η Μαρία Στεφάνου. Ναι, έχει τις ανάλογες σπουδές βεβαίως, γι' αυτό και μπορεί και τα κάνει όλα. Και έχει και την... είναι ένα βιωματικό έργο επίσης και έχει γράψει όλα τα έργα που έχει γράψει, γιατί έχει γράψει και άλλα έργα και βιβλία, τα είναι κυρίως βιωματικά και αυτοβελτίωσης και όποιος τα διαβάσει ή τα δει στη σκηνή, γιατί δεν είναι μόνο το Ένα Βήμα τη Φορά. Έχουν ανέβει και άλλα, ναι. Και θα ανέβουν και άλλα, να είστε σίγουροι. Από τη Μαρία είμαι σίγουρος ότι θα κάνει. Όσοι την έχουν παρακολουθήσει με καταλαβαίνουν τι λέμε. Θα έχουν να πάρουν ένα μάθημα, ένα δώρο, όπως λέει πολλές φορές η Μαρία, ένα δώρο για τον εαυτό τους, για τη ζωή τους. Γιατί ξεχάσαμε, και αυτό κάνει και ο περαστικός το έργο, έτσι, συναντάει ένα μικρό κορίτσι, την Ερμιόνη, σε έναν κόσμο αύριο, πλήρως ανταγωνιστικό.
που θυμίζει ουσιαστικά τη σαβάνα ή την Αφρική, που μόλις γεννιέται ένα μικρό ελαφάκι, οτιδήποτε μπορείς να πεις, και πρέπει αμέσως να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Όχι απλώς να σταθεί στα πόδια του, αλλά να μπει στα παπούτσια που του έχουν φορέσει η κοινωνία, οι γονείς, ο κόσμος έτσι όπως τον έχουμε χτίσει όλοι, και οπότε ξεχνάει τα δικά του τα θέλω, τι ήθελε να γίνει, τι ήθελε να κάνει στη ζωή του, και έχει μπει σε ένα συνεχές τρέξιμο ζωής, σε έναν αγώνα δρόμου. Εκεί τη συναντάμε, όπου ενώ θεωρείται ένα φαβορί, ξαφνικά από κάτι που δεν πρόσεξε σκοντάφτει, πέφτει, και εκεί νομίζω τελείωσε η ζωή της. Mm-hmm. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εκεί εμφανίζεται ο περαστικός. Περαστικός οποιοδήποτε μπορεί να είναι στη ζωή μας. Έτσι, μπορεί να είναι από πατέρας, μητέρα, γιαγιά, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας άγνωστος, ο οποίος βρίσκεται στη ζωή μας την κατάλληλη στιγμή και μας δίνει, μας κάνει να καταλάβουμε ότι δεν τελειώνει τίποτα και ότι είναι αυτή η πατρική αγκαλιά, θέλει να λέμε συχνά η Μαρία. Είναι αυτή η αγκαλιά που θα κουρνιάσεις, θα νιώσεις ασφαλής και θα πάρεις τα μαθήματα που έχει να σου δώσει μαζί στην αρχή και μετά μόνος σου, με ό,τι έχεις μάθει θα πορευτείς στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, και ο περαστικός αυτό κάνει στην μικρή Ερμιόν. Της δείχνει, της θυμίζει ότι δεν ήταν το θέλω της να γίνει δρομέας, να βγει πρώτη σε έναν αγώνα δρόμου, αλλά να γίνει χορεύτρια. Ναι. Και περνάει από το θυμό, το γιατί έκανε, ποιος ευθύνεται τελικά. Σίγουρα οι άλλοι τη βάλανε σε αυτό το δρόμο, αλλά πλέον μήπως να πάρει και αυτή την ευθύνη της. Okay, αυτοί κάνουν αυτό. Εσύ τι έκανες, τη ρωτάει ο περαστικός. Και περνάει από διάφορα συναισθήματα, από μέσω από τραγούδια, ένα μουσικό παραμύθι λέμε επίσης, στο θέλω της. Μέχρι που στο δεύτερο μέρος την αφήνουμε μόνη να περπατήσει και να κάνει τις δικές της επιλογές με όλα αυτά που έχει μάθει, μέχρι να συναντηθούμε ξανά όλοι στο τέρμα. Σωστό. Ίσως και γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί θέλουν να το βλέπουν τα παιδιά, γιατί και οι ίδιοι έχουν, μάλλον προσπαθούν να αποκτήσουν τον ίδιο τίτλο όχι του περαστικού, αλλά του ανθρώπου που βοηθάει την ανάπτυξη του παιδιού. Του, ας πούμε, μέντορα ίσως, ναι. Καθοδηγητή μπορείς ίσως, αλλά με πολλή ελευθερία φυσικά πάντα. Ο περαστικός δείχνει τα βήματα, δείχνει κάποια σημαντικά πράγματα που πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας, και γι' αυτό και λέμε ότι απευθύνεται σε όλους, γιατί αυτή η παράσταση αφορά σε όλους. Λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα να σου πω, να παρατηρήσω. Ότι την πρώτη φορά που το είδα, το θεώρησα υπερβολικά στριμωγμένο. Mm-hmm. Γιατί όσο φαρδιά και να ήταν η σκηνή του μικρού Μεγάρου, δεν χωρούσατε. Δηλαδή πρέπει να ήσασταν 100 άτομα. Στο Μέγαρο ξεκινήσαμε 80 άτομα, με πολλά παιδάκια επίσης. Μετά πήγαμε στο Θέατρο Κήπου, στο φεστιβάλ που υπάρχει το καλοκαίρι, 110 άτομα νομίζω. Και μετά, επειδή είδαμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, θεωρήσαμε ότι για να μπορούμε να το μετακινήσουμε, γιατί κάναμε και περιοδία μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, σε σχολεία και σε θέατρα της περιφέρειας, της Μακεδονίας, λιγοστέψαμε και πήγαμε στα 12-15, τώρα εξαρτάται. Πώς το καταφέρατε αυτό από 110-12? Δεν ήταν δύσκολο. Κρατήσαμε αυτό που έπρεπε και αυτό που υπήρχε ούτως ή άλλως, η ουσία του έργου. Ναι. Και η ουσία του έργου είναι τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή, που δεν έχει ανάγκη τον πολυκόσμο, ούτε τις πολλές κορδέλες, να το πούμε έτσι. Και δεν νομίζω να ήταν κάτι περιττό την πρώτη φορά που το είδαμε τόσα πολλά άτομα. Το δικαιολόγησα με το γεγονός ότι έτσι πως είναι το story, έτσι πως εξελίσσεται δηλαδή η ιστορία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για άλλα έργα. Ναι. Ήταν απαραίτητο να υπάρχει πολύ κοινό κόσμος επάνω στη σκηνή, γιατί δεν ήταν μονάχα, πώς να τους πούμε, ελαφρώς να έχουν το ρόλο του κομπάρσου για παράδειγμα, που απλά εμφανίζονται στον αγώνα δρόμου ή οπουδήποτε αλλού. Εδώ έχουμε την ανάγκη να έχει κόσμο για να φανεί η μονάδα. Σωστά, φυσικά και δεν υπήρχε κάτι περιττό. Έτσι ήταν μια τεράστια παραγωγή με πάρα πολλούς καλλιτέχνες της πόλης, της Θεσσαλονίκης, όπως και γίνεται κάθε φορά που ανεβάζουμε αυτό το έργο.
Όμως, εγώ το λέω από την άποψη ότι πραγματικά ένα έργο το οποίο έχει να πει τόσα πολλά και μιλάει απευθείας στην ψυχή και στην καρδιά του καθένα μας, δεν χρειάζεται απαραίτητα από όλα. Φυσικά, είναι πιο έτσι... Διαδραστικό. Πιο διαδραστικό, πιο φανταζή, τέλος πάντων, ένα θέμα, musical, έτσι, με πολύ κόσμο, βεβαίως. Δεν το συζητώ, είναι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι δεν λείπει τίποτα, πραγματικά. Νομίζω ότι ίσως έχει γίνει και ακόμα πιο ουσιαστικό έτσι το έργο, γιατί το κοινό εστιάζει σε αυτό που πρέπει σε κάθε σκηνή και παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει την κάθε σκηνή και γι' αυτό και φεύγουν πάντα πολλοί κόσμος συγκινημένοι και παιδιά που νιώθουν, έχουν βγει από το θέατρο και μας έχουν πει, ειδικά στη Μαρία φυσικά, ότι ένιωσαν κάτι περίεργο που δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, τι ήταν αυτό που πάθανε. Αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά, γιατί το έχουμε ζήσει και ως ηθοποιοί και φυσικά και εμείς περάσαμε και πήραμε κάποια μαθήματα από αυτό το έργο, ότι κάτι σκάλισε μέσα τους. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε τόσο καλά με αυτό το έργο, τόσο περήφανοι και να μην το βαριόμαστε. Παρόλο που έχει περάσει πολλοίς κόσμος βέβαια από αυτό το cast και συνέχεια ανανεώνεται και ξαναέρχονται και ξαναφεύγουν. Μια και το αναφέρεις, πόσα άτομα είστε τώρα αυτή τη φορά? Είμαστε γύρω στα 15, αν δεν κάνω λάθος. Να τους πω έτσι πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ είμαι ο Άγγελος ο Ρούσος φυσικά, στο ρόλο του περαστικού, που τον μοιράζομαι μαζί με τον Κώστα το Μελίδη. Είναι η Γιούλη Ευθυμίου, η Ανδρομάχη Κοσκερίδου, η Αφροδίτη, η μικρούλα μας, η Αναστασοπούλου, που κάνει την Ερμιόνη στην μικρή της ηλικία. Την πρώτη φάνηση. Ακριβώς. Τη βλέπουμε να μεγαλώνει. Η Ελένη Τιτήλα που μας κάνει τη στιγμή, την υπέροχη στιγμή και μας δείχνει και μας μαθαίνει ότι πρέπει να ζούμε το τώρα. Το τώρα όμως. Ο Στέφανος ο Δημόπουλος, η Ελπίδα Ιακωβίδου, ο Νίκος ο Βόσος, η Αγάπη Καραγιάννη, η Μαριλένα η Μελέκου, ο Τάσος ο Κάκος, ο Ηλίας ο Μισιρλής, είναι και αυτός από το Μέγαρο, είμαστε νομίζω από τα πιο παλιά μέλη. Κάποια πολλά όνοματα τα θυμάμαι από την πρώτη αναφορά. Ναι, ναι. Ο Νεκτάριος ο Ντόντουλος, η Κική η Τσαλίκη, ο Αλέξανδρος ο Παπαστόικος, η Φιλιό η Ζαγοράκη, ο Παναγιώτης ο Καλήφης, η Νεφέλη Κρεμέζη. Και έχουμε και τους τεχνικούς μας, όπως είναι ο Νίκος ο Ρωσόπουλος πάντα στα υπέροχα φώτα, ο Κωνσταντίνος ο Φωτίου επίσης και ο Γιάννης ο Μεβουλιώτης στον υπέροχο ήχο. Καλό, Γιάννης, έχει όλων ιστορία. Η Μαρία Στεφάνου. Η οποία έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τα τραγούδια, έχει κάνει χορογραφία. Δεν έχει κάτι. Δεν ερμηνεύει όλους τους ρόλους. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσε. Πλέον δεν ερμηνεύει. Εσύ το είχες δει μάλλον στην πρώτη. Την πρώτη εκδοχή. Ναι, 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 που έκανε την Ερμιόνη στη μεγάλη της ηλικία. Έτσι. Μετά τραβήχτηκε αφού το οργάνωσε, τραβήχτηκε στην άκρη και έδωσε την ευκαιρία και σε άλλα... Καλά, ναι, τόσα χρόνια είναι πλέον αυτό το έργο και το δεν θα μπορούσε να το χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο αυτή, γιατί έχει να κάνει ένα σωρό έξω από το έργο, πέρα της σκηνοθεσίας. Παραγωγή, βιβλία που έχει γράψει και γράφει και συνεχίζει. Θέλουμε να κάνουμε το CD αυτής της παράστασης που μας το ζητάει ο κόσμος και το θέλουμε και εμείς πάρα πολύ και... Στο μέλλον να είστε συντονισμένοι, γιατί δεν θα αργήσει να έρθει. Έχει την σχολή της, τα εργαστήρια μουσικού θεάτρου. Μεταφέρθηκε τώρα, με την Ιας 37. Έχει και δεύτερο χώρο. Και δεύτερο χώρο, γεια. Στη Γαμβέτα. Γαμβέτα 37, με την Ιας είπα. Είναι παράλληλη, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι, ναι, ναι. Γαμβέτα 37. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει έτσι κι αλλιώς, που εκεί κάνουμε χορό, τραγούδι και υποκριτική που διδάσκω και εγώ και ο Μελίδης και φυσικά η Μαρία Στεφάνου. Έχει πάρα πολλά. Πάντως το κοινό χαρακτηριστικό με τον Κώστα είναι ότι είστε και δύο ψηλοί. Με τον Μελίδη. Ναι. Δηλαδή έχετε το ίδιο στυλ σε εμφάνιση. Και αυτό είναι καλό γιατί δεν θα μπερδευτεί κανένας. Ναι, ναι, μακάρι. Δεν ξέρω ποιος, αν θα χαίρεται ο Κώστας που θα τον μπερδεύουν ίσως μαζί μου. Δεν νομίζω να το. Δεν πιστεύω να υπάρξει. Όχι, όχι. Γιατί είστε και διαφορετικοί σε εμφάνιση ως άτομα. Έτσι. Αλλά επειδή δεν το έχω δει εγώ με τον Μελίδη, γι' αυτό και το αναφέρω. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε από τη δραματική σχολή. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και σε άλλες παραγωγές. Είναι ένας έτσι πολύ αγαπημένος συνάδελφος και χαίρομαι που έτσι παρέδωσα κατά κάποιο τρόπο λίγο τα παπούτσια του περαστικού που αγαπώ τόσο πολύ και ο κόσμος φυσικά σε έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι θα τον σεβαστεί και θα του φερθεί αντάξια. Να πούμε ότι εκτός των γιορτών καθημερινά θα παίζονται παραστάσεις για τα σχολεία.
για όλη τη σεζόν. Έχουμε όλο το Δεκέμβριο παραστάσεις, έχουμε το Γενάρη και μέχρι την Άνοιξη. Πέρυσι ήμασταν μέχρι και το Μάιο, οπότε... Φέτος δεν θα είστε μέχρι το Μάιο, γιατί το Μάιο είναι το Πάσχα, οπότε θα τελειώσετε νωρίτερα. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα. Ναι, ακριβώς. Ποιος ξέρει, λέω, τα σχολεία θα ανοίξουν λίγο πρωτού κλείσουν, γύρω στις 16-17 του μηνός, να θυμάμαι, Μαΐου. Σωστά. Ανοίγουνε. Χαίρομαι που το έχεις ψάξει. Όχι, ψέματα. Δεν έχω προλάβει. 5 του μηνός είναι η Κυριακή του Πάσχα, άρα 12 είναι του Θωμά. 13 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ποιες παραστάσεις. Έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα. Καλά να είμαστε και έτσι κι αλλιώς ο κόσμος ξέρουμε ότι το μαθαίνει και έρχεται με πολύ έτσι χαρά κάθε χρόνο. Πάνω από 45.000 κόσμος το έχει δει, πάνω από 200 παραστάσεις έχουμε κάνει και να συνεχίσουμε. Να επισημάνουμε εδώ και νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή ότι όσοι εκπαιδευτικοί το αντιληφθούν να κάνουν επικοινωνία, γιατί στις 3 του μηνός που θα παιχτεί είναι με μία δωρεάν πρόσκληση για κάθε σχολείο να έρθει να παρακολουθήσει, γιατί όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, που δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ. Συνήθως έρχονται και ξαναέρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί δεν το χορταίνουν. Ναι, γιατί θέλουν να δουν και ποιες αλλαγές. Τώρα ναι. Οι πρώτοι που το είδανε θα δουν τώρα κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Σίγουρα. Άλλωστε η παράσταση του θέατρου γενικώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ο καθένας που έρχεται σε αυτό το θίασο έχει κάτι να προσφέρει. Πάλετε διαρκώς. Εγώ σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην υπάρξουν προβλήματα και από θέματα υγείας να είστε όλοι καλά, να μην ακούσουμε ότι διακόπτονται οι παραστάσεις για κάποιο πρόβλημα υγείας. Ελπίζουμε πως όχι και όλος ο κόσμος να είναι καλά και με το καλό να σας υποδεχτούμε την Κυριακή 12.30 ώρα το πρωί στο Radio City. Ένα βήμα τη φορά, The Musical, 3 Δεκεμβρίου και είμαστε σίγουροι πως θα γλυκαθείτε όπως το κάνουμε, πως το έχουμε νιώσει και εμείς και όλος ο κόσμος που περιβάλλεται από τη Μαρία Στεφάνου και τα έργα της όπως το Ένα Βήμα τη Φορά. Να προσθέσουμε βέβαια ότι πλησιάζουν οι γιορτές, κατά συνέπεια το δώρο που λες ότι θα δώσετε είναι απαιτούμενο λόγω των εορτών. Κι άλλο ένα δώρο, έτσι. Κι άλλο ένα δώρο. Αυτό λογικά θα υπάρχει στον χώρο προς πώληση και αγορά από όποιον θέλει. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, και όλα τα βιβλία. Λειτουργεί και λίγο και ως πρόγραμμα εντός εισαγωγικών της παραστάσεως. Να το πάρει κάποιος, ας πούμε, για να έχει... Συγγνώμη, να έχει πρόσφατα στη μνήμη του όλα αυτά τα οποία είδε. Φυσικά. Μα βασίστηκε το σενάριο του musical, βασίστηκε πάνω στο βιβλίο. Εννοείται. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές γιορτές τώρα με την ευκαιρία. Σωστό. Καλές γιορτές.